Λοιπόν, πάμε όμως και στη 13η σύνταξη εγώ μου, όπου έχει ήδη ξεκινήσει να, να... να πιστώνεται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων, κάπως κουτσουρεμένοι όμως. Δεν είναι αυτό ακριβώς που περίμεναν οι συνταξιούχοι να δουν στους λογαριασμούς τους. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι πως με μεγάλη ε, απογοήτευση αντίκρισαν τους λογαριασμούς τους χθε οι συνταξιούχοι. Άλλα περίμεναν, άλλα άκουγαν και τελικά άλλα είδαν. Και αυτό διότι, ε, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, ε, η 13η σύνταξη Αφορούσε μεικτέ αποδοχέ χωρί να έχουν υπολογιστεί η ασφαλιστική εισφορά και η παρακράτηση φόρου. Όπω θα δούμε λοιπόν και στο παράδειγμα που έχουμε ετοιμάσει, ένα συνταξιούχο με μεικτή κυρία σύνταξη 1.100 ευρώ υπολόγιζε ω 13η σύνταξη 330 ευρώ. Μετά όμω από τι παρακρατήσει που δέχθηκε όσον αφορά το φόρο και την ασφαλιστική εισφορά, το καθαρό ποσό που έλαβε τελικά ο συνταξιούχο έπεσε στα 260,70 ευρώ. Επίση θα δούμε πω συνταξιούχο με με μεικτή κυρία σύνταξη από 501 έως 600 ευρώ θα λάβει το 70% της σύνταξής τους. Αν δικαιούται να πάρει 420 ευρώ θα πρέπει να υπολογίσει και τα ψαλίδια των φόρων που τελικά θα διαμορφώσουν το ποσό αυτό στα 394 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή μια κράτηση ύψου 26 ευρώ. Αυτό όμως που αξίζει να πούμε τώρα είναι η επόμενη προεκλογική κίνηση που ετοιμάζει η κυβέρνηση και αυτή αφορά την σύνταξη του, Ιουνίου. Δηλαδή... Πρόκειται να την φέρει μία εβδομάδα νωρίτερα. Αυτό σημαίνει πω οι περισσότεροι λάμβαναν τι συντάξει του την ε, τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα, ενώ αυτή τη φορά για τον Ιούνιο θα την δουν στι 24 Μαου του 2019. Άρα είδαν οι ε, ε, συνταξιούχοι ορισμένοι, mm. δεν την έχουν δει όλοι ακόμα τη 13η σύνταξη. Είδανε όντω κουτσουρεμένη αυτή τη, τη 13η. Θα πάρουν όμω και λίγο πιο γρήγορα χρήματα από την, ε, τον Ιούνιο, σωστά. Θα πάρουν Οπότε... ένα δωράκι νωρίτερα, Ναι. ναι. Ε, ένα, ένα δωράκι νωρίτερα, κάτι μπορεί να, να είναι και αυτό. να Καλύβα, να σε ευχαριστήσουμε σας. για το...